Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και τους προβληματισμούς για την επόμενη μέρα στα νοσοκομεία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συζήτηση, η οποία θα μας χαλαρώσει λίγο. Παράλληλα όμως είναι και αυτή συνδεδεμένη, αν θέλετε, με την πανδημία του κορονοϊού. Η χθεσινή ημέρα ήταν η Παγκόσμια ημέρα χορού, μόνο που η χθεσινή Παγκόσμια ημέρα δεν περιέλαμβανε χορό λόγω της πανδημίας. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Περιφερειακό Σύμβουλο και δάσκαλο χορού, το γνωστό σε όλους, Ηλία Γκαρτζονίκα. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώτα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά. Το θέμα είναι ότι φέτος το Πάσχα ούτε χορέψαμε, ούτε ψήσαμε, ούτε κάναμε. Παγκόσμια ημέρα χορού χθες πάλι δεν χορέψαμε. Δεν θα χορέψουμε όπως φαίνεται το καλοκαίρι στα πανηγύρια. Σίγουρα η πανδημία έχει αλλάξει τα δεδομένα και σε αυτό το κομμάτι. Κάτι που μας έκανε πραγματικά να αισθανόμαστε όμορφα. Θα αναγκαστούμε να το περιορίσουμε. Λοιπόν, πόσο περίεργη ήταν η χθεσινή ημέρα για όλους εσάς τους ανθρώπους που, αν θέλεις, επειδή έχεις σειρά 26 χρόνια δάσκαλος χορού, έτσι σίγουρα φαντάζομαι ότι αυτή την ημέρα την τιμούσατε δεόντως, στα τουλάχιστον στους χορευτικούς συλλόγους, στα χορευτικά τμήματα. Σίγουρα η χθεσινή ημέρα ήταν εντελώς διαφορετική. Δεν θα το περιμένατε ποτέ, έτσι δεν είναι? Ούτε στα πιο παράξενα όνειρά μας. 26 χρόνια είναι στο Δήμο Ιωαννιτών, είναι πάνω από 30 γενικότερα στην Ελλάδα, οπότε έζησα πολλές παγκόσμιες μέρες χορού. Mm-hmm. Αν και αυτή η μέρα λίγο κάπως αλλιώς ξεκίνησε πριν από κάποιες δεκαετίες, όμως σιγά σιγά μπόρεσαν και τα τμήματα παραδοσιακών χορών του κόσμου να ενταχθούν σε αυτό το κύκλο. Ήταν μια βουβή γιορτή. Δηλαδή όταν λες γιορτή χωρίς χορό, που οι περισσότερες γιορτές περιλαμβάνουν χορό. Ήταν από τη μία μια άσχημη έτσι μέρα, από την άλλη μια χαρούμενη, γιατί καταλάβαινες πόσο σου λείπει αυτό και σε πεισματώνει παραπάνω, ώστε στην επόμενη γιορτή να είμαστε όλοι μετρημένοι καλά όσοι ήμασταν και πριν από αυτή, και να μπορέσουμε να τη γιορτάσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αγάπη, γιατί θα μας λείψει. Και τέτοιες μέρες τώρα βουβές λίγο περνάνε πάντα, ξέρεις, με ιστορίες παλιότερες, μιλάς με φίλους, μιλάς με τους χορευτές σου. Είναι πολλές οι ιστορίες γενικότερα που έχουμε να θυμόμαστε και τις αναπολούμε και ελπίζοντας για το καλύτερο, για να μην το πλατιάσω, μιας και ήταν μια γιορτή εντός και εκτός εισαγωγικών. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η Ηλία ήρθε, ξέσπασε η πανδημία και ήρθαν τα περιοριστικά μέτρα σε μία περίοδο όπου το σύνολο των πολιτιστικών συλλόγων, των χορευτικών συγκροτημάτων προετοιμαζόντουσαν για τις ετήσιες παραστάσεις τους. Και αυτό δημιουργεί, αν θέλεις, και ένα προβληματισμό και για το αύριο, το πώς θα μπορέσει, όταν και εφόσον επανέλθουμε στην λειτουργία αυτών των δομών και, εν προκειμένου, αν θέλεις, και στο συγκρότημα παραδοσιακών χωρών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, το πώς θα είναι η επόμενη ημέρα. Ναι, όντως, όπως τα λες, είναι Γιώτα, δηλαδή, όπως σε μία νύχτα στην Ελλάδα καταλάβαμε, ή μάλλον δεν καταλάβαμε στην αρχή, μέχρι να φάμε το πρώτο εκείνο το χαστούκι, ότι σταματάμε ό,τι ξέραμε, σταματήστε τα, έρχονται άλλα πράγματα. Εγώ θα θυμηθώ εκείνη τη μέρα, ήταν Τρίτη και έκανε διδασκαλίες τα παιδιά του γυμνασίου στο Δήμο, και στη μέση των ωρών ήρθε το σήμα από το Πνευματικό Κέντρο που λέει ότι από αύριο σταματάνε τα μαθήματα. Και μην κοιτάς τώρα μετά από λίγο καιρό, φαίνεται αυτονόητο. Εκείνη την ώρα λες, πώς σταματάμε. Και ήταν σταματάμε. Δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη, σχέδια, οράματα, σταδιακή υλοποίηση προς το καλοκαίρι, προς το Μάιο, που κορυφώνουν τη χρονιά για όλα τα τμήματα παραδοσιακών χωρών και για του Δήμου, mm-hmm. των Ιωαννίνων, ξαφνικά δεν ίσχυε τίποτα από αυτά. Βέβαια τότε έλεγες ότι, θυμάσαι, αρχίσαμε από 2 εβδομάδες, άντε να πάρουν κι άλλες 2, μάλλον θα φτιάξουν όλα. Μέρα με τη μέρα ο Τσιόδρας με το Χαρδαλιά μας έμαθαν τι θα πει, ότι να χορεύουμε. Ο Χαρδαλιάς πάντως έγινε σίγουρα τραγούδι και θα το χορέψουν αρκετοί, όσοι μπορέσουν να χορέψουν αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Καθιστή. Τώρα από την άλλη, για το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σου, όντως θεωρώ ότι η αυριανή μέρα γεννάει ένα προβληματισμό για τα συγκροτήματα, mm-hmm. όπως πολλοί περνούν από τις ειδήσεις και κάθε μέρα ακούμε και σε σένα και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, και φορείς και σύλλογοι και κλάδοι. Φαντάσου τώρα,
δεν είναι μόνο μουσική. Φαντάζομαι ότι σύλλογοι, έχουμε δεκάδες συλλόγους μόνο στο νομό Ιωαννίνων. Άρα. Αυτοί εδώ και δύο μήνες, πολλοί από αυτούς πρέπει να πληρώνουν τρίτο μήνα τώρα το νίκη τους. Αν το καλοκαίρι δεν ανοίξουν, πρέπει να συνεχίσουν και αυτό. Και εγώ σου βάζω και λίγο και το φθινόπωρο τον προβληματισμό. Ας ελπίσουμε να μην πάνε έτσι τα πράγματα. Αλλά πες ότι οι γονείς επιφυλαχθούν, να δουν πώς θα πάει το φθινόπωρο. Θα αρχίσει καλά, θα υπάρχει ένα δεύτερο κύμα, δεν θα υπάρχει. Ας αφήσουμε λίγο τα παιδιά για αργότερο να το δούμε. Αλλά αυτά θα τα δούμε μέρα με τη μέρα. Οι δάσκαλοι τους είναι στο δεύτερο τρίτο μήνα που δεν πληρώνονται. Και εγώ εδώ θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση στους συλλόγους. Οι δάσκαλοι δεν φταίνε τίποτα όταν ξαφνικά είπαμε ότι σταματούν να διδάσκουν χωρίς δική τους επαιτειότητα. Μετά έχουν κλειστεί, δηλαδή ήταν συλλογοί που είχαν κλείσει να κάνουν φεστιβάλ το καλοκαίρι, είχαν προσκαλέσει συγκροτήματα, είχαν κλείσει ξενοδοχεία, πιθανόν εισιτήρια για το καλοκαίρι. Για να μην πάω στο γενικότερο πια, όταν μιλάμε για χώρο που δεν είναι μόνο τα συγκροτήματα, είναι τα πανηγύρια. Πανηγύρια στην Ελλάδα που θα πάει εκατομμύρια κόσμος. Εκατομμύρια κόσμος. Είναι οι εκδηλώσεις οι χορευτικές, είναι τα γλέντια στους γάμους. Και να σου πω την αλήθεια τώρα, και είναι ένα θεματάκι που πάντα έτσι με πείραζε. Παλέψαμε πολύ από τη γενιά τη δική μου να βάλουμε τα συγκροτήματα σε μια τάξη. Δηλαδή τα βάλαμε στα μεγάλα θέατρα, στα μεγάλα φεστιβάλ, διοργανώνουμε. Κάνουμε πια. Δεν είναι τα χορευτικά μόνο για χορό. Είναι πολυσχηδή δραστηριότητα. Μου κάνει εντύπωση που τώρα όλα τα μέτρα που εξαγγελώνται δεν ακούσε, παιδί μου, τι θα γίνει με τα χορευτικά συγκροτήματα, ο χορός, τα πανηγύρια. Γιατί δεν ακούγονται αυτές οι λέξεις. Δηλαδή, σαν κάποιος να τις φοβάται ή να τις θεωρεί λίγο κάπως πιο... Εγώ θεωρώ μειώνει λίγο το χώρο που δεν ακούγεται. Mm-hmm. Είναι δεκάδες οι σύλλογοι, είναι χιλιάδες τα παιδιά, με τις οικογένειές τους δεκάδες χιλιάδες. Είναι πάρα πολλοί επαγγελματίες γύρω από αυτό και καλά είναι να το ακούμε. Υπάρχει γενικά, αν θέλεις, όλη αυτή η αγωνία και από συλλόγους μιλάς έτσι με ανθρώπους από άλλους συλλόγους, Ηλία, για την επόμενη ημέρα. Είναι πολύ μεγάλος ο προβληματισμός. Θα έλεγα ότι τις πρώτες μέρες εμείς λίγο και με αναρτήσεις μας, δεν θα σου κρύψω ότι μόλις πέρασαν οι πρώτες δύο εβδομάδες που είπανε μετά, τότε πολλοί από εμάς αρχίσαμε να λέμε ότι δεν μιλάμε πια ούτε για μήνα ούτε για δύο μήνες. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη περίοδο, γιατί όταν ακόμα και χτες οι τρεις λέξεις που είπε και ο Χαρδαλιάς, δηλαδή χέρια... Κλείσιμο μάσκα. Χέρια, μπράβο, και η απόσταση. Είναι απόσταση. Η απόσταση, δηλαδή όταν, αυτό ήταν συνδετικός κρίκος για το χορευτικό, δηλαδή ήταν η απόσταση πια, είναι κάτι το απαγορευτικό. Μιλάμε ότι τα χορευτικά φαίνονται σε αυτή τη στιγμή ότι είναι σε μια δύσκολη γενικώς μοίρα. Μιλάω με συναδέλφους, είναι έντονος ο προβληματισμός τους. Τώρα έχουν καταλάβει πια ότι ίσως να είμαστε από τους τελευταίους που θα μπούμε στην αλυσίδα. Περιμένουμε αυτή τη βδομάδα, είναι οι δικές μου πληροφορίες, Τετάρτη, Πέμπτη, θα πει το Υπουργείο τι γίνεται με αυτού του είδους, δηλαδή στα οδεία, πιθανόν και στο οδείο το δικό μας, να είναι το πρώτο που θα δοθεί η άδεια, αλλά μετά λίγο Τετάρτη, Πέμπτη θα φανεί τι γίνεται. Υπάρχει εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι οι συναθρήσεις και αυτού του τύπου για το καλοκαίρι φαίνεται να τις ξεχνάμε, αν και σήμερα λίγο τον έρωσε, το πιο σκληρό αυτό το λόγο, που δεν λέω ότι έχει άδικο, όλοι είπαμε ότι θα συνταχθούμε γύρω από τους επιστήμονες και φαίνεται ότι πρέπει να είχαν δίκιο. Μετριόμαστε και είμαστε σχεδόν όλοι εδώ. Τιμούμε τον καθένα που δεν μπόρεσε να αντέξει αυτή τη μάχη. Εγώ έτυχε να ζήσω στο όριό της αυτή την έναρξη της επιδημίας στο εξωτερικό, με δύο πολύ μεγάλες εκθέσεις τουρισμού που ήμασταν με την περιφέρεια. Δηλαδή την τελευταία μέρα στο Μόναχο, στη Φρύ του Μονάχου, είμαι πριν την έκθεση, πας να κλάσεις. Ναι, εντάξει, πριν. Έλα, το πέρασες το 14ήμερο. Όχι, ήταν εδώ και 2,5 μήνες σχεδόν, αλλά θυμάμαι την τελευταία μέρα να βγαίνει η φήμη ότι κάτι γίνεται στην Ιταλία. Mm-hmm. Και θυμάμαι τους Ιταλούς στα περίπτερα να λένε είναι αλήθεια ψέμα, που όταν ήρθαμε εδώ και μετά από μια εβδομάδα έγινε αυτό, να μην το βρει σε κανέναν άνθρωπο. Και μετά από 10 μέρες έπρεπε να φύγουμε για το Βερολίνο για τη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού του κόσμου, που λέγαμε Θεέ μου, θα είναι ολιγή, πού πάμε. Και τότε αρχίσαμε πρώτη φορά να φοβόμαστε και λέμε σπίτι.
Ηλία, πάντως αυτή η περίοδος της καραντίνας, αν θέλεις, έφερε στο προσκήνιο άλλες δυνατότητες που υπάρχουν με τη χρήση της τεχνολογίας. Εσύ, βέβαια, σε διάφορες αναρτήσεις έκανες και χιούμορ, μιλώντας, ας πούμε, για μαθήματα μέσω τηλεεκπαίδευσης. Αλλά τελικά, εμένα δηλαδή τα παιδιά μου μέχρι και μπάσκετ, προπόνηση μπάσκετ κάνουν μέχρι τηλεεκπαίδευση. Το έχεις σκεφτεί? Ξανασκέψου το. Κοίταξε να δεις. Ναι. Και σίγουρα την επόμενη μέρα, αν θέλεις, με υγιεινή, τηρώντας κάποια μέτρα υγιεινής, θα μπορούσε ενδεχομένως, θεωρώ, ως ένα βαθμό να γίνουν μαθήματα χορού με γάντια ή με μάσκα, με λιγότερο χρόνο, σε λιγότερο χρόνο διάρκειας ενδεχομένως. Κοίτα να δεις, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος στο δελτίο σου και δεν θέλω να φάω παραπάνω, παρότι για αυτό το αντικείμενο θα μπορούσα να σου μιλάω για πάρα πολλή ώρα, γιατί σου λέω ήδη από τη δεύτερη εβδομάδα ο νους και με τον Νίκο τον Ράπτη, τον Νίκο τον Νούσε και με τον Βασίλη τον Ράπτη, είναι συνέχεια τέτοιες συζητήσεις πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την επόμενη μέρα. Εγώ το έγραψα εδώ και ένα-ενάμιση μήνα αυτό χάρη να στεισμού, αλλά ήθελα από τότε να δώσω ένα προβληματισμό. Γιατί ακόμα και τα σχολεία δεν είχαν αρχίσει καλά την τηλεεκπαίδευση, ότι μπορεί να είναι και αυτό το αύριο. Βέβαια, χωρίς τον συνάνθρωπο δίπλα, τώρα είναι εικονική πραγματικότητα και μπορεί να το κάνεις μια, δύο, τρεις φορές όντως. Αλλά ας μην το φτάσουμε στην άλλη, δεν μπορεί να αντέξει αυτό, δεν είναι εκπαίδευση. Θες τον άνθρωπο, ο χορός είναι εκεί. Είναι η ψυχή, είναι το μάτι, είναι το χέρι, είναι ο υδρότας, είναι το άγχος, είναι ο σχεδιασμός. Υπάρχουν, ας πούμε, σκέψεις, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και να αρχίσουν τα συγκροτήματα, δεν θα μπορεί ποτέ να είναι σε μια αίθουσα 30-40 άτομα, όταν στο σχολείο θα είναι μαθητές ανά τόσα τετραγωνικά. Σίγουρα θα γίνουν όλα μικρότερα τμήματα. Αυτό, ξέρετε, είναι και σε βάρος πολλών συλλόγων που δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την αίθουσά τους πολλές ώρες. Θα δυσκολευτούν πολύ να κρατήσουν τις δυνάμεις τους, παρότι πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν τον τρόπο. Πρέπει για τα δύο μέτρα. Ξέρω, εγώ γράφαμε τότε, μπορεί να υπάρχει ένα μαντίλι που να κρατάει ο καθένας τον άλλον στα δύο μέτρα. Αυτά ξέρεις όμως τώρα, δεν είναι. Δηλαδή αυτό το μαντίλι δεν πρέπει να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Αν υδρώσεις, πού είναι τα σταγονίδια? Αν χρειαστεί να τραγουδήσεις, δεν θα φύγουν τα σταγονίδια. Δεν είναι πράγματα, φαίνεται ότι είναι το γάντι, αλλά μόνο ο υδρότας που σου λέω που θα πρέπει να είναι, ή μόνο το τραγούδι. Είναι δύσκολο πραγματικά. Με τα παιδιά μιλάς καθόλου έτσι με τους μαθητές? Τους μιλάμε συνεχώς με τους συναδέλφους, προσπαθούμε με μηνύματα να τους κρατάμε λίγο σε εγρήγορση. Καταλαβαίνουμε την αγωνία τους. Πολύ περισσότερο η δική μας, γιατί για μας ποτέ δεν ήταν αυτό που λέμε δουλειά. Για μας πρώτα ήταν αυτό το χρέος, η ανάγκη. Μπορέσαμε και μας τίμησαν τελικά οι μαθητές μας και εκατοντάδες μαθητές με εκατοντάδες γονούς να σπαστούν αυτή την αίσθηση του χρέους που είχαμε να συνεχιστούν τα πράγματα και να μεταδώσουμε πολιτιστικά αξίες και δεδομένα στα παιδιά. Οπότε ξέρουμε πόσο υποφέρουν, γιατί πολλοί από αυτούς είναι καθηκόνα και καθομοίωση των δασκάλων, άρα θα υποφέρουν παραπάνω. Σίγουρα ο χορός είναι και μια ψυχοθεραπεία, αν θέλεις, Γκαρτζονίκα. Εσύ πάντως αντί χορού βρήκες ψυχοθεραπεία να κάνεις κάπως, είδα έτσι, κόβεις και χόρτα, ας πούμε, έξω από το τμήμα, να είναι όλα έτοιμα μόλις θα έρθουν τα παιδιά. Κοίταξε να δεις, πήγαμε με τον Νίκο και τον Βασίλη να περιποιηθούμε μόνοι μας στον χώρο, για να δείξουμε ακριβώς ότι δεν σταματάει ποτέ η συνέχεια. Είμαστε όλοι έτοιμοι όταν χρειαστεί, συμβολικό ήτανε, όταν χρειαστεί το χορευτικό του Δήμου, όπως και πιστεύω τα περισσότερα χορευτικά του τόπου μας, και να είναι καλά και να μπορέσουν το έργο, ότι είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία τους γονείς. Όταν δώσει το σύνθημα ο Τσιόδρας, την άλλη μέρα ξεκινάμε και είναι όλα σαν να μην τα αφήσαμε. Βέβαια δεν θα είναι ίδια, αλλά η ψυχή που μπαίνει μέσα εκεί θα είναι πάντα η ίδια. Θα του αφιερώσετε τον πρώτο χορό? Του Τσόδρα, ναι. Του Τσόδρα και του Χαρδαλιά μαζί παρέα. Και του Χαρδαλιά. Και να σου πω μια πούπης για τον πρώτο χορό, το όνειρό μου, και το συζητούσα και με τους αδέρφους, ήταν να τέλειωνε τώρα, και το λέω και με συγκίνηση και τους ευχαριστούμε, να μαζεύαμε τους εργαζομένους στα δυο τα νοσοκομεία και να χορεύαμε για αυτούς. Μάλιστα. Είναι καλή πρωτοβουλία, μπορείτε να το κάνετε με το καλό, όταν θα επιστρέψουμε έτσι λίγο στην κανονικότητα, να πείτε χορευτικά το δικό σας ευχαριστώ. Οι σχεδιασμοί μας φτάνουν πολύ μακριά όταν θα ξανάρθει η μέρα. Από τώρα και με όλες τις συνθήκες, όλα τα πλάνα.
Μάλιστα. Και έτσι κάνουν οι περισσότεροι. Να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα. Ναι. Ποιο είναι το μήνυμα που θα έστελες στους χορευτές σου, Ηλία, και, στους, και γενικότερα στα συγκροτήματα? Υπομονή, υπομονή, ακούμε αυτούς που πρέπει να ακούσουμε και μέχρι τώρα μας φέραν και είμαστε όρθιοι έτοιμοι να ξαναρχίσουμε και πάντα να θυμόμαστε ότι ο χορός κύκλος είναι και γυρίζει. Θα γυρίσει, θα τον πιάσουμε από την αρχή το νήμα και όπως έχουμε μάθει στα δύσκολα θα το ξαναφέρουμε εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ηλία. Καλό σου βράδυ. Εγώ, να είμαστε όλοι καλά. Να σε καλά.